Σας καλωσορίζω στα πιο κρυφά μέρη που θα ανακαλύψουμε σε αυτή την εκπομπή. Ζούμε όμορφα λοιπόν. Να στείλω την πιο γλυκιά καλησπέρα, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια, Αμερική και Καναδά. Και σήμερα θα ανακαλύψετε μαζί μου μέρη που δεν τα έχετε ξαναδεί, όπως το συγκεκριμένο ξοκλήσι του Άγιου Νικόλαου. Δεν θα σας πω όμως άλλα, τα πλάνα μιλούν από μόνα τους και θα σας πω και την ιστορία. Αυτή η πανέμορφη παραλία βρίσκεται μπροστά από αυτό το πανέμορφο κρυφό εκκλησάκι που βρισκόμαστε εδώ του Αγίου Νικολάου. Η ιστορία λοιπόν είναι μεγάλη, υπάρχει ένας μύθος πίσω από όλο αυτό. Την πραγματική ιστορία δεν την ξέρει κανένας. Μεγάλη ιστορία λοιπόν για τον Άγιο Νικόλαο. Λένε ότι τα παλιά τα χρόνια υπήρχε ένας ψαράς, ο οποίος ερχόταν με το καΐκι του και έφερνε τα υλικά κάθε μέρα, σιγά σιγά, ώστε να μπορέσει να φτιάξει αυτό το αριστούργημα και τον κρυμμένο θησαυρό, που βλέπετε κι εσείς. Η Βουλιαγμένη είναι γνωστή για τις όμορφες παραλίες που έχει και τις γνωρίζετε κι εσείς. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί κρυμμένοι θησαυροί που αν ψάξετε θα τους βρείτε, θα τους ανακαλύψετε και θα περάσετε πολύ όμορφα γιατί θα μάθετε πολλά μυστικά. Αυτό κάναμε κι εμείς λοιπόν. Ακολουθήστε το δρόμο της δικής μας καρδιάς. Πόσα πράγματα έχω να σας πω για το αγαπημένο σας site και το αγαπημένο μου. Ποιο είναι αυτό, το ζούμεομορφα.gr. Το Ζούμε Όμορφα έχει αλλάξει, έχει μπει μια μεγάλη ομάδα μέσα, η οποία έχει ταράξει τα νερά. Και πώς θα ξεκινήσω τώρα να στείλω μια γλυκιά καλησπέρα στην Ελισάβετ Κουτρούλη. Η Ελισάβετ μας μιλάει για την ψυχολογία. Βρήκα λοιπόν ένα site που ανέβασε, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει με το συνέστημα, έχει να κάνει με το βάρος, έχει να κάνει με την ψυχολογία μας για το πότε θα φάμε ή δεν θα φάμε. Δεν θα σας πω όμως άλλα, πάρα πολλά πράγματα θα βρείτε μέσα στο site μας. Γνωστές συνεντεύξεις, ό,τι και αν θέλετε να βρείτε, δεν θα πω τίποτα. Με ένα κλικ είναι δίπλα σας. Ζούμεομορφα.gr, γιατί η ζωή είναι όμορφη και η ζωή είμαστε εμείς. Το ζούμεομορφα.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. Ζούμεομορφα.gr. Ένας επιχειρηματίας, ειδικά το καλοκαίρι, θέλει να αλλάξει τα πάντα στο χώρο του. Και μέσα στα πάντα είναι και ο κατάλογος που έχει μέσα στο μαγαζί του. Ο κατάλογος λοιπόν για να αλλάχτεί πρέπει να βρεις εξειδικευμένο άτομο, το οποίο να γνωρίζει και να δεις κιόλας. Όλα αυτά που έχουν γίνει είναι τόσο όμορφα όσο τα κάνει εκείνος. Τελικά είναι. Συναντήσαμε λοιπόν τον κύριο Μάκη Μπαλαρίνη, με τον οποίο συζητήσαμε πώς πρέπει να κάνουμε ωραία τους καταλόγους μας και γιατί θα επιλέξουμε τους κατάλληλους. Prestige είναι μια εταιρεία με δυναμική παρουσίαση στον χώρο των εκτυπώσεων τα τελευταία 20 χρόνια. Διαθέτει διώκτες εγκαταστάσεις στην Ηλιούπολη με σύγχρονο εξοπλισμό και μια πολύ δυναμική ομάδα που εργάζεται με μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνει. Τα τελευταία χρόνια μέσα από την Prestige δημιουργήθηκε το menus.gr, που είναι ένα τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά με την δημιουργία και παραγωγή μενούς που αφορούν εστίαση, εστιατόρια, ξενοδοχεία και καφέ. Ύστερα από πολλές δοκιμές που έχουμε κάνει, έχουμε καταλήξει σε προϊόντα που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους, την ποικιλία τους και τις πολλές τεχνοτροπίες που μπορούμε πλέον και χρησιμοποιούμε. Παραγωγή πλέον γίνεται εξ ολοκλήρου εντός, από την ιδέα και τη μακέτα που δημιουργείται από το οργανωμένο γραφιστικό τμήμα που διαθέτουμε, μέχρι την παραγωγή και την ολοκλήρωση του προϊόντος στην τελική του μορφή. Άλλωστε, γι' αυτό μας έχουν εμπιστευτεί μέχρι τώρα πολλά σημαντικά ονόματα του χώρου, της εστίασης, για να δημιουργήσουμε τα δικά τους προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια λαμβάνουμε σταθερά συμμετοχή στην διεθνούς επίπεδου έκθεση Χορέκα,
όπου έχουμε κάνει συνεργασίες με πολλές επιχειρήσεις του εξωτερικού και έχουμε αρχίσει ήδη τις πρώτες μας εξαγωγές. Απευθυνόμαστε σε κάθε νέο ή υπάρχον επιχειρηματία του χώρου της εστίασης να έρθει να γνωριστούμε, να σχεδιάσουμε από την αρχή το μενού που θα ολοκληρώσει την εικόνα της επιχείρησής του. Μέσα από το site μας, το menus.gr, θα καταλάβετε τη φιλοσοφία μας και θα οραματιστείτε το δικό σας μενού ώστε να έρθετε εδώ να το δημιουργήσουμε μαζί. Τι κάνεις εσύ εδώ? Μπάνια χειμερινά. Άρχισα τον Οκτώβριο να κάνω μπάνια. Καλά, σαν δεν κρυώνεις. Δεν κρυώνω καθόλου. Χειμερινός κολυμβητής. Είμαι κοτρόπετσος. Να σε ρωτήσω, πόσα χρόνια είσαι χειμερινός κολυμβητής? Είμαι 42 χρόνια. Αλήθεια? Ναι. Προλαβαίνω δηλαδή να ξεκινήσω κι εγώ? Τι, είσαι μικρούλα ακόμη. Δεν προλαβαίνεις 42. Αποκλείεται. Και τα απαραίτητα εφόδια που έχεις μαζί σου είναι? Τα όλα είναι. Νεράκι, πετσέτουλα. Κάνα κολατσιό. Κολατσιό. Κολύμβηση, το α και το μέγα. Και το χειμώνα. Πώς προχωράει η τεχνολογία? Όλα γίνονται πια με ένα τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο σου περνάς μία εφαρμογή και μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να έχεις ζεστό νερό στο σπίτι σου. Γιατί θα επιλέξεις πόσο ζεστό νερό το θέλεις, δηλαδή τη θερμοκρασία. Θα επιλέξεις ποια ώρα θα το ανάψεις, ποια ώρα θα το κλείσεις, πόση ώρα θα το αφήσεις αναμένο, το θερμοσύφωνα του σπιτιού σου. Και όχι μόνο, μπορείς να το κάνεις για το air conditioner, το θερμοσύφωνα, το κομβέκτορα, οτιδήποτε θέλεις. Αλλά με αυτό το κινητό που δεν είναι smart, που δεν είναι έξυπνο, που δεν είναι έξυπνο όσο εμείς, δεν θα κάνει τίποτα. Έτσι δεν θα μπορέσει να κατεβάσει την εφαρμογή σου. Εμείς βρεθήκαμε με τον κύριο Ρουσάκη, ο οποίος μας μίλησε σε αυτή την όμορφη τεχνολογία που μπορείς με το τηλέφωνο σου να έχεις τα πάντα. Άρα το κινητό το παλιό, απλά άχρηστο. Η Τέση είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών θερμοσυφώνων, δοχείων, αδρανίας και θέρμανσης στην Ευρώπη. Είναι ο τέταρτος κατασκευαστής πανευρωπαϊκά. Διαθέτει μια έξυπνη εφαρμογή η οποία μπορεί να προσαρμόσει τις καθημερινές σας συνήθειες. Οι ηλεκτρικοί θερμοσύφωνοι στη Τέση διαθέτουν μία σειρά από τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν εξοικονόμηση ενέργειας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχει δυνατότητα, όπως σας είπα, ότι διαθέτει και άλλες προϊοντικές κατηγορίες. Παραδείγματος χάρη στη θέρμανση διαθέτει πάλι έξυπνες συσκευές οι οποίες συνδέονται με Wi-Fi. Η δυνατότητα που παρέχει είναι το connectivity, πέρα από το connectivity, είναι μπορείς να ομαδοποιήσεις τις συσκευές του Wi-Fi, δηλαδή να ομαδοποιήσεις και το θερμοσύφωνα και το θερμοπομπό. Βέβαια, παρέχει και άλλες κατηγορίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, όπως π.χ. η κατηγορία η anti-calc, που είναι μια ειδική κατηγορία, ειδικά για περιοχές που έχουν πολύ σκληρά νερά, όπως στην επαρχία. Επίσης, υπάρχει η σειρά B-Light, είναι ανάγλυφη και για ανθρώπους που έχουν προβλήματα με όραση. Όλες αυτές οι σειρές διαθέτουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που σας ανέφερα, όπως είναι το piston effect, που σου εξοικονομεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού, γιατί δεν αφήνει τη γρήγορη πρόσμιξη του κρύου νερού με το ζεστό, την απώλεια θερμογέφυρας και βέβαια υπάρχει και ισομερής μόνωση σε όλο τον θερμοσύφωνα, με αποτέλεσμα να έχεις ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργεια. Άρα, με λίγα λόγια, η Τέση αυτό που την ενδιαφέρει είναι να εξοικονομεί χρήματα για τον τελικό καταναλωτή. Εφιά
reality στον δρόμο με τα ευρώ. Άνοιξε το σύστημα και όλοι τρέχουν να κάνουν φορολογικές δηλώσεις. Αλλά εγώ είμαι πιο έξυπνη, γιατί θα ξέρω ανά πάσα ώρα και στιγμή τι φόρος θα μου γυρίσει πίσω, πώς θα τα κάνω σωστά, πώς θα δεν θα έχω προβλήματα. Και όλα αυτά γιατί έχω τον κύριο Δαμόπουλο. Κύριε Δαμόπουλε, τα σέβη μου. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας κάνετε σωστά τη φορολογική μας δήλωση. Καλώς ορίσατε στο λογιστικό μας γραφείο. Είμαι ο Αδαμόπουλος Κώστας και σας καλωσορίζουμε στο γραφείο μας. Το γραφείο μας, η τοποθεσία μάλλον του γραφείου μας είναι στο κέντρο της Αθήνας. Σε αυτές τις δύσκολες περιόδους είμαστε κοντά στον πελάτη, στον επιχειρηματία και στον ιδιώτη φορολογούμενο. Έχουμε βγάλει πρώτον πακέτα τα οποία είναι προσαρμοσμένα με βάση την ποιότητα της υπηρεσίας και το κόστος, το χαμηλό κόστος. Όσον αφορά τους επαγγελματίες, η δουλειά μας πια δεν είναι μόνο η διεκπαιρέωση. Πιο πολύ το βάρος είναι στην ενημέρωση. Δηλαδή ενημερώνουμε, ας πούμε, τον πελάτη μας, ώστε να μπορέσει να έχει διαφορετικές απόψεις στη δουλειά του και στα προβλήματά του. Το γραφείο μας λειτουργεί πρώτα-πρώτα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Είναι συνεχόμενο το ωράριο και το προσωπικό μας είναι πάντα στη διάθεση του πελάτη. Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από ένα σωστό λογιστικό γραφείο, οργανωμένο, ενημερωμένο, με εχημήθεια, με σοβαρότητα, και όλα αυτά να μπορέσει ο πελάτης να τα εισπράξει. Σας αφήσω για να πάρουμε μία ανάσα, να την πάρουμε όλοι μαζί, να ηρεμήσουμε λιγάκι, γιατί έρχεται και ο Στέλιος σε λίγο με το Μύρις Ελλάδα και δεν ξέρω τι μαγειρική θα μας έχει κάνει. Λοιπόν, τι θα κάνετε όμως τώρα εσείς? Θα κάνετε like στο Facebook, Ζούμε Όμορφα TV Show, θα μας ακολουθήσετε στο Instagram, θα κάνετε tweet στο tweet και φυσικά θα γίνετε συνδρομητές στο YouTube για να ξέρετε ανά πάσα ώρα και στιγμή τι κάνουμε και αν μας χάσατε θα μας ξαναδείτε, γιατί σε όλη την Ελλάδα, Αμερική και Καναδά ζούμε όμορφα. Μόνο με 40 ευρώ περνάς το αυτοκίνητο σου από κταίο. Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Checkpoint. Το κατάλληλο κταίο. Η εταιρεία Money, έχοντας ως αντικείμενο το εμπόριο και τη διανομή πιστοποιημένων αναλώσιμων προϊόντων καθημερινής χρήσης, φέρνει κοντά μας ολοκληρωμένα πακέτα καθαρισμού. Απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό. Money. Είναι πάντα κοντά σας. Ταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε.
Γιατί πάντα κοιτιόμαστε όταν ξεκινάμε? Ή να μην κοιταχτούμε. Τι... Γιατί παιδάκι μου έχεις βάλει τον μπλε από τώρα, τι είναι αυτό το γάντι? Είμαστε έτοιμοι για να πλάσουμε και φτεδάκια σήμερα. Γιατί εγώ νομίζω ότι θα μου κάνεις ιατρική, ξέρω εγώ, ψηλάφισμα, κάτι. Ξάπλωσε. Εδώ πάνω. Μου θυμίζεις το Sex and the City που την είχε βάλει πάνω την κοπέλα με τα ωραία τα φρούτα. Α, με τα φρούτα. Εγώ δεν θα σου βάλω ωραία φρούτα. Μόνο που δεν παίζουμε μετά τις 12, είμαστε 8.30 ώρα. Εδώ ο φαγητό επάνω. Υπάρχουν εστιατόρια στην Αμερική που σερβίρουν. Α, Στέλιο, ξέρεις πολλά εσύ. Κάτι παραπάνω. Στέλιο, ξέρεις πάρα πολλά. Εδώ τι θα κάνουμε, Στέλιο, πάλι σήμερα? Α, σήμερα θα κάνουμε... Καταρχήν εντυπώσεις παίζουμε από τα φαγητά και το τι γίνεται απ' έξω. Γιατί τα εδώ, τα βλέπεις τι γίνεται. Εδώ γίνεται. Να χαιρετήσουμε την κριτική μας στην Αθηνά που έχει έρθει για να μας δει. Γιατί μπορούν να έρθουν και να μας δούνε. Στέλνουν μηνυματάκι στο zoomomorpha.gr. Πέρα από τις ερωτήσεις. Γεια σας, κύριε Αθηνά μας. Και έχουμε και το κοινό μας εδώ. Ωραία, να έρθω και εγώ την επόμενη φορά σαν κοινό. Πολύ ωραία. Έχεις υπογράψει συμβόλαιο με την παραγωγή, δεν μπορείς. Γιατί απαγορεύεται? Δεν ξέρω, με την παραγωγή σας. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει. Αχ, θέλεις να μου πεις τι θα κάνουμε σήμερα? Μου τάπλωσες όλα εδώ. Θα αρχίσουμε με ένα ιδιαίτερο κεφτεδάκι. Α, όχι, κλασικό, ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο. Α, για να σε δω. Με πατατούλες τηγανιτές. Λοιπόν, αρχίζουμε με το. Να στέλνω χαιρετίσματα. Εσύ στέλνει χαιρετίσματα. Ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Σε όσους είναι εδώ, σε όσους είναι εκτός, Αμερική, Καναδά, παντού. Μείνει σε Ελλάδα. Γιατί την Ελλάδα την αγαπάμε, την προσέχουμε και τη θέλουμε στη ζωή μας να είναι. Τέλεια η Ελλαδίτσα μας. Θα είναι, θα είναι. Θα είναι. Α, μπράβο. Ωραία, βάζουμε τον κυμά μας. Βάζουμε τον κυμά μας. Λοιπόν, αν θέλεις εσύ, εγώ ναι. βάζω εδώ. Α, ωραία, τι θέλεις να κάνω. Αλάτι και πιπέρι μπόλικο. Μπόλικο, όταν ανοίγω το βάζουμε. Μπόλικο, έτσι, να το ευχαριστηθώ. Εμείς θα ψιλοκόψουμε μπέικον. Ωραία. Κάνε σε αυτά, με μένα τώρα. Πώς πέρασες, τι κάνεις? Α, πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, εκεί με το catering τι γίνεται τώρα, έχουν ξεκινήσει με γάμους, πανηγύρια και διάφορα πράγματα, συμβάντα. Σιγά σιγά ξεκινάμε από τις βαφτίσεις, προχωράμε στους γάμους, στα πάρτι, σε όλα. Και τα πριβέ που μου έλεγες τα ωραία πώς πάνε? Α, εκείνα πάνε ακόμα καλύτερα. Μ' αρέσουν τα πριβέ. Μα τα πριβέ είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να τελειώσω να βάλω και τα υπόλοιπα που θέλω, να περάσουμε όμως να δούμε τα υλικά μας και εγώ γυρίζω. Για τα κεφτεδάκια με μπέικον θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια κυμά, 200 γραμμάρια μπέικον, αλάτι, πιπέρι, λάδι, μαϊντανό, δυόσμο, μισή φρατζόλα, μουλιασμένο ψωμί, ντομάτα κονκασέ, αλεύρι για το τηγάνισμα. Θα το συνοδέψουμε με μισό κιλό πατάτες και φυσικά λάδι ελαιόλαδο. Είδες τι ωραία. Βλέπω συστατικά, γυρίζω, κάνω, έχω βάλει λάδι και πιπέρι. Σ' όσο άνοιξε πάνω θέλεις... τους δέχτες, να πούμε ότι φτιάχνουμε κεφτεδάκια λίγο διαφορετικά, γιατί μου έχεις βάλει μέσα το μπέικον στο κεφτεδάκι, όχι στο κεφτεδάκι, στον κυμά, μου έχεις βάλει το μπέικον. Έχουμε βάλει αλάτι και πιπέρι. Ακριβώς. Και τι άλλο θα κάνουμε? Θα βάλουμε το ψωμάκι μας. Θα μου βάλεις τα γάτια μου, ξεκίνησες, μου είσαι έτοιμος σε όλα. Βέβαια. Ψωμάκι περίπου μισή φρατζολίτσα θέλουμε γι' αυτό. Μισή φρατζόλα θέλουμε. Ωραία, τέλεια. Μπορεί και λίγο παραπάνω, είναι ένα λόγο. Πώς μ' αρέσει, τσιμπάω. Κύριε Μάκη, τα γλυκά μου φιλιά να στείλω. Έχουμε και αδυναμίες στον κύριο Μάκη. Κύριο Μάκη, σε αγαπάμε από στο χάος. Αγαπάμε. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε πριν το πούμε, το έχουμε. Κύριε Μάκη, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά? Είστε καλά. Α, έχω τα δικά ναι. Εσύ είστε δικά σου. Εγώ θέλω. Τι θέλεις? Α, θα το βάλουμε τέτοιο. Μ' αρέσει. Το λυπάμαι. Πόσα φιλαράκια θέλουμε? Ένα, κόψε το φιλαράκι. Άρε Μαρία. Είναι φρέσκο το φυτό γι' αυτό. Ωραίο είναι. Να πούμε ότι είναι δυόσμος, έτσι. Εδώ πέρα πρέπει να σε μάθω να κάνεις μαργαρίτες, τέτοια, όλα τα ωραία. Βέβαια. Κάτω εσύ το μάτι σου. Τι έχασα κάτι. Γιατί. Πόσο σε λατρεύω. Άμα κοιτάμε κάτι θα το πούμε, το είπαμε. Πόσο. Αχ. Αχ, τι ωραία που μυρίζει. Είδες ο δυόσμος. Παιδιά, μην έχει ξεχνάτε. Άρωμα. Το άρωμα, τον έκοψα. Zoomomorpha.gr για το site. Μπαίνουμε στο YouTube. Ζούμε όμορφα. Κάνουμε subscribe. Πατάμε και το καμπανάκι μας γιατί πρέπει να ξέρετε τι γίνεται. Πού βρίσκεται η Μαρία, πού πηγαίνει. Αυτή τελικά είναι πολύ πρωτογύρα. Δεν αφήνει τίποτα. Φεύγει. Από εδώ, πάει από εκεί, πάει από εδώ.
Μπορεί να είναι εδώ και να είναι αλλού. Μπορεί να είναι εδώ και να είναι στον Καναδά. Τι νομίζεις. Αλλά ξέρουμε, σε ψάχνουμε. Α, για μένα. Βέβαια. Για τη Μαρία έλεγα. Που φεύγει στο διπορικό. Εγώ είμαι στο Μύρι σε Ελλάδα. Α, εντάξει. Εγώ δεν σε αφήνω. Τόσο να με αφήσει εσύ, εγώ δεν σε αφήνω καθόλου. Άλλη Μαρία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ανακατέψουμε τα υλικά. Έχει βάλει λίγο το πιπέρο. Τι άλλο θέλουμε. Όσο εμείς θα ζυμώνουμε, να βάλουμε τις πατάτες για να γίνονται. Πολύ ωραία. Μας τάχνουν οι πατάτες για όλους εμάς εδώ πέρα, 23 άτομα. Για να δω από δύο πατάτες ο καθένας, θα τις ονοματίσουμε ή είμαστε εντάξει. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραίο φαγητό. Και μου λέει συνέχεια ο κύριος Μάκης, μην τσιμπάς Μαρία, τι να κάνω. Λίγο κουλουράκι άμα δεν φας, γίνεται. Όχι βέβαια. Λίγο κουλουράκι, επιβάλλεται. Λοιπόν, και προσθέτουμε και λίγο... Από μυτιλίνη σε παρακαλώ πολύ. Α, είναι μυτιλίνη. Blackbird. Μάλιστα. Άρα θα βάλουμε και για το τηγάνισμα. Τέλεια. Εδώ θέλω κι άλλο νομίζω. Δεν βάζει ο σεφ, μιλάει, μάνα, θέλω κι άλλο. Ορίστε. Έτσι, μπράβο. Μάλλον το ευχαριστηθούμε. Ευχαριστηθούμε, λαδάκι. Ωραία. Γι' αυτό γίνεται θράψη η Αμερική με το λάδι. Θράψη γενικώς γίνεται, παντού. Με το ελαιόλαδο, παντού, το παντού. Ελληνικό. Το ελληνικό. Εσείς για να ζηλεύετε τώρα, Να ανάψουμε και το μάτι μας. Θέλει πολύ να μαλακώσει. Απλά να ανακατευτούν, δεν τα αφήνουμε. Θα ανακατευτούν καλά τα υλικά, θα τα λευρώσουμε και θα τα βάλουμε στο τηγάνι μας. Και θα τα λευρώσουμε. Α, τα λευρώσουμε. Και θα τα λευρώσουμε. Βέβαια, επειδή θα τα συνόδευσουμε με πατατούλες τηγανιτές, θα τα σβήσουμε με λίγη ντοματούλα. Όλα τα έχω κάνει με μπέικον, δεν το έχω κάνει και θα τα σβήσω. Και με τον μπέικον είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου θύμισες τη μαμά μου. Α, ναι. Έτσι δεν λένε, είναι τα κλασικά φαγητά γι' αυτό. Φιλιά στη μαμά. Φιλιά σε όλες τις μαμάδες. Εννοείται. Παντού όπου και αν βρίσκονται. Όποιο σιρτάρι και να ανοίξεις, όποια ντουλάπα και να ανοίξεις, μπράβο. Είναι μέσα. Είσαι κι εσύ μαμά και σαν εμένα, Είσαι, αγαπάς πολύ τη μαμά. Όχι, πες μου κάποιον που δεν αγαπάει την μητέρα του. Υπάρχουν και πιο σκληροί που το παίζουν έτσι λίγο σκληροί, τάχα μου. Σκληροπυρηνικοί που λέω. Το παίζουν. Το παίζουν. Αχ. Λοιπόν. Αυτή τη συνταγή από πού την έχουμε βρει. Αυτή η συνταγή είναι δικιά μου. Α. Λοιπόν, είναι έτοιμη. Βρε Στέλιο. Αχ, βρε Στέλιο. Λοιπόν. Να την κάνετε να μου στείλετε να δούμε πώς είναι. Και σε εσάς πώς θα βγει. Λίγο αλευράκι. Πόσα κεφτεδάκια έχει ζυμώσει τη ζωή σου. Α, και μου έχουμε χάσει το μέτρημα. Εντάξει. Θέλεις αυτό το μέγεθο. Μ' αρέσει, μια χαρά είναι. Και μια μόνο τα μικρούλικα έτσι λίγο πιο. Ναι, τα μικρούλικα είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι με μακαρόνια, λιγκουίνι. Πατατούλες τώρα έκανες επειδή το ζήτησα εγώ διαφορετικά. Μπορείς να το κάνεις με ό,τι θέλεις, δεν έχεις πρόβλημα. Ναι, βέβαια. Τα κάνεις με ό,τι θέλεις. Αλλά το μπέικον θα το δώσει άλλη. Για να το δω. Το μπέικον του δίνει άλλη γεύση. Τελείως. Πώς θα είναι. Πώς σας φαίνεται σας. Ωραίο. Λοιπόν, να δυναμώσουμε λίγο εδώ τη φωτιά μας. Να βάλουμε τους πρώτους μέσα. Δεν βάζω άλλους. Πολύ ωραία. Φτάνει τώρα. Πάντως, να σου πω κάτι. Σου πάει πολύ το μπλε το γάντι. Ναι, το μπλε το γάντι στη μαγειρική το χρησιμοποιούμε κατά τι νομίζεις. Πώς σου φαίνεται που ό,τι θέλουμε με ένα τηλέφωνο το έχουμε στο χώρο μας. Είναι ό,τι καλύτερο για την οικογένεια. Γλιτώνει πάρα όχι, πολύ. Όχι, πες μου, τι όμορφο χρόνο. Είναι ότι μπορείς 24 ώρες το 24ωρο ανά πάσα ώρα και στιγμή, ό,τι σου έρθει στο μυαλό να το έχει ο άνθρωπος, μην ζητήσουμε κάτι εξωφρενικό, τρελό δηλαδή. Δεν υπάρχουν πια τρελά. Τι θέλεις, από τις καραμέλες σου μέχρι να σου έρθει να φας μία πίτα φαμίλια το βράδυ, βρε παιδί μου. Να σου έρθει κάτι. Οτιδήποτε. Τρώμε και μετά τις 12. Έτσι, μπράβο.
210-57-71-761. Αμέσως, μένει τηλέφωνο, είναι δίπλα το casting car, μόνο. Μόνο. 24 ώρες το 24ωρο. Έχει κάνει θράψη, όχι το κεφτεράκι, να σου πω ποιο φαγητό έκανε θράψη και ρωτούσαν συνέχεια. Ποιο νομίζεις εσύ? Δεν ξέρω. Το μίξ θαλασσινό. Α, έλα, το μίξ θαλασσινό είναι κάτι διαφορετικό. Μου χρωστάς με κοντόπουλο. Μου το χρωστάς. Εννοείται. Λοιπόν, θα μου δώσεις τώρα και την ντοματούλα. Ντοματούλα. Είδες πως έχουν γίνει. Δεν μου άφηνες έτσι ένα έξω να το δοκιμάσουμε να το... Ας το ένα έξω έτσι στο πλάι υπάρχει. Άντε. Για μένα, άντε. Για σένα. Και τα σβήνουμε με την ντομάτα. Να σερβίρουμε να το δούμε. Να σερβίρουμε. Εννοείται να σερβίρουμε. Πατατούλες, πατατούλες μας. Κλασικότατο. Ναι. Ελλάδα, πατάτες τηγανιτές. Τζατζίκι, μουσακά και φτεδάκι. Ακριβώς. Λοιπόν. Και... Κοίτα τώρα με μία τσακπινιά που απλά μου πρόσθεσες, όχι απλά, και τα φρέσκα μυρωδικά, όχι απλά. Και από το δικό μας τον μπαξέ, αυτό δεν το είπες, δηλαδή. Ναι, το ότι έχουμε το δικό μας τον μπαξέ εδώ και το ευχαριστιόμαστε. Λοιπόν, κόψε μου και τι μια θέλουμε? Κορφή από... Μια μικρούλα. Εδώ, να. Ορίστε. Μπορείς να την... Θα την τοποθετήσω εδώ. Ορίστε. Αχ, μύρις Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Είδες πως μύρισε. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Απλά τέλειο. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι επιλογή σου. Stockhouse Center. Η εταιρεία GECA SAEVE πρωταγωνιστεί στον χώρο του φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού από το 1945. Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους σχεδιαστές φωτισμού, αρχιτέκτονες αλλά και μηχανολόγους. Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα φωτοτεχνικά εργαλεία, η εταιρεία μας προσφέρει στους συνεργάτες της εξειδικευμένη μελέτη φωτισμού καθώς και μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης. GECA SAEVE. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Ακόμα ψάχνετε την ποιότητα που αξίζει να έχετε στην οικογένειά σας, αλλά και στην επιχείρησή σας? Φαμίλια τη πάστα. Πλήρη γκάμα σε σφολιατοειδή. Πίτσες, μπουγάτσες, μπενιρλί, κρουασάν, ζύμη κουρού. Όλα με ελληνικές πρώτες ύλες. Φαμίλια τη πάστα και μύρισε Ελλάδα.